Τι λέει παιδε, Stoned και Triple Crown εδώ πάλι μαζί σας. Και σε αυτό το βιντεάκι από ό,τι βλέπετε έχω διάφορα τσεστάκια να ανοίξουμε παρέα όλοι μαζί. Καθώς επίσης και το τσεστ από το Clangor. Το τσεστ δεύτερης θέσης από Silver Division. Silver, παιδί μου, όπως αλλιώς λέγεται. Αλλά πριν ανοίξουμε τα τσεστάκια, θα σας δείξω ένα καινούριο δεκάκι. Καινούριο, το είχα ανακαλύψει πριν πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα Giant Miner Deck. Για τρίτη φορά ανεβάζω Giant Deck. Να πω την αλήθεια, θα σταματήσει να γίνεται αυτό. Θα αρχίσουμε να ανεβάζουμε και δεκάκια με Mega Knight, με Pekka, με Hog, με το οτιδήποτε άλλο. Επίσης, στα comments κάτω θέλω να μου γράψετε κάποια δεκάκια που θέλετε να δείτε στο ladder. Και αν τα έχω πολύ χαμηλά, ίσως τα παίξουμε, παίξω 3-4 ματσάκια σε Classic Challenge ή ακόμα σε Grand Challenge, θα δούμε. Αν και έχω λίγα gems αυτή τη στιγμή, αλλά θα το δούμε. Γράψτε ό,τι θέλετε στα comments, όπως επίσης και σχόλια από το chest opening που θα ανοίξουμε στο τέλος του βίντεο. Λοιπόν, σε αυτό το deck είναι Giant Deck, αλλά δεν είναι καθαρά Giant Deck, είναι κυρίως Miner Cycle Deck, που αν ο φίλος μας απέναντι δεν έχει Inferno, δεν έχει κάτι το οποίο εμείς θα χρειαστούμε το Zap, το οποίο δεν έχουμε, τότε δεν θα βάζουμε κάτω το Giant και θα το κάνουμε Cycle Miner. Λοιπόν, πάμε στο ladder. Έχω πέσει αρκετά κύπελα, είναι η αλήθεια. Αλλά απλά δοκιμάζω decks, πέφτω λίγο και αυτά. Πάμε να ξανανεύουμε με αυτό το deckάκι Challenger 1. Για πάμε λίγο. Για πάμε. Πάμε να δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, σαν αρχικό χέρι έχω και το Miner και τα Bats που είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή με αυτή την deck το να ξεκινάς Miner Bats είναι ό,τι καλύτερο. Θα ξεκινήσουμε επιθετικά με το Miner και τα Bat μας. Φίλος μας χαλάει Arrows. Βάζει και το Giant, αλλά τα Minions περνάνε μπροστά. Okay. Και να πω την αλήθεια, είναι πάρα πολύ χαμηλά level όλα τα troops του. Είναι 3870 κύπελα. Παίζουμε με χαμηλούς, είναι η αλήθεια. Εδώ θα βάλω ένα Giant επιθετικό, καθώς βγάλαμε μια πάρα πολύ καλή άμυνα. Για πάμε λίγο. Επίσης, να πω ότι άλλαξα την κάμερα. Εδώ θα κάνω ένα log. Άλλαξα την κάμερα γιατί είδα και σε comment, καθώς επίσης παρατήρησα κιόλας. Εδώ θα βάλω ένα miner αμυντικό. Παρατήρησα κιόλας σε comment ότι μαυρίζει η κάμερα σε κάποια σημεία, που ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Βγάλαμε την άμυνα εδώ και έβαλα καινούργια καμερίτσα. Λοιπόν, φίλος μας έχει πάρα πολύ χαμηλά level όλα τα troops. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πέσει και εμείς αρκετά κύπελα, αλλά δοκιμάζονται κάποια. Αυτό είναι το θέμα. Θα αφήσω τον Ice Wizard τώρα να κάνει ό,τι κάνει και ίσως έχουμε κάποιο response απέναντι. Ωραία, θα ξεκινήσω ένα Giant. Θα κάνω ένα αμυντικό poison και ένα log. Και θα βάλω bats. Μας έχει πιέσει πάρα πολύ ο φίλος μας. Εδώ θα βάλω ένα Mega Minion πίσω. Για να δούμε. Θα πάρουμε και το δικό του το Mega Minion. Θα κάνουμε και λίγο damage στο tower. Εδώ θα βάλω έναν αμυντικό Ice Wizard. Θα κάνω Miner εκεί να πάρουμε το tower. Okay. Και εδώ θα ξεκινήσω ένα Giant από την άλλη. Πίσω Bats. Πίσω Bats, ένα Mega Minion, ένα Log. Και εδώ θα πάω με ένα Miner και ένα Poison. Παίρνουμε και το Mega Minion. Παίρνουμε Value. Παίρνουμε Value με το Poison. Okay. Εδώ θα κάνω ένα Bats και Tornado.
και Tornado έκανε το Dash ο Dark Prince, αλλά δεν μας απασχολεί καθόλου. Βάζει Giant πίσω. Εδώ θα βάλω ένα Nice Wizard αμυντικό. Δεν έχουμε το Tornado να τα μαζέψουμε όλα. Είναι η αλήθεια. Εδώ θα βάλω ένα Poison για τον Hunter, καθώς και ένα Log να τον εξουδετερώσουμε. Θα βάλω δεύτερο Giant πάνω και Miner. Και πιστεύω το έχουμε πάρει το παιχνίδι, χωρίς να κάνω τίποτα άλλο. Στακάραμε δύο Giant πάνω, στείλαμε και το Miner, ενώ τάνκαρο Giant, δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσουμε το game. Πρώτη νίκη για το deck, αν και ο φίλος μας, εντάξει, δικαίως, είχε πολύ χαμηλά level, ίσως πετύχουμε κάποιον με πιο υψηλά, για να δούμε. Να πάμε λίγο. Ξεκινάμε πάλι με Miner και Poison στο χέρι. Αλλά δεν έχω τα bats αυτή τη φορά. Επομένως θα παίξω λίγο πιο slow. 7 level hog, πολύ χαμηλά. Εδώ θα μπορούσα να κάνω και το Tornado, αλλά δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω, θα το αφήσω να το δεχτώ το damage. Θα κάνω ένα Miner με Poison για το Mortar. Και γνωρίζω ότι ο φίλος μας δεν έχει. Εδώ θα κάνω ένα γρήγορο log και ένα Tornado για το Minion Horde. Πάρα πολύ καλά. Okay. Το κακό είναι ότι χαλάσαμε το Tornado βέβαια, καθώς ο φίλος μας έχει Hog. Γνωρίζουμε ότι παίζει ένα Hog Mortar deck αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσω ένα Wizard, σίγουρα έχει και κάποιο spell. Σίγουρα έχει κάποιο spell. Εδώ θα βάλω το Mega Minion. Πιστεύω δεν θα χρειαστούμε κάτι άλλο. Θα βάλω ένα Giant και έναν Miner εκεί για το Mortar του. Και θα έχω έτοιμο το Log. Έχει και Pekka ο φίλος μας. Έχει και Pekka. Okay. Για να δούμε πώς θα πάει τώρα. Τα bats θα ψοφήσουν από το tower. Εδώ θα βάλω bats και εγώ και ένα log. Okay. Χαλάει το zap. Ελπίζω να μην χρειαστεί να κάνω κάτι. Okay. Λοιπόν, βάζουμε πάλι Ice Wizard πίσω. Για να δούμε. Ice Wizard πίσω. Giant μπροστά και μπαίνουμε στο πρώτο λεπτό. Και βάζω το Miner στο Tower εκεί να τσιπάρει, ενώ τανκάρει ο Giant. Και εδώ θα βάλω και ένα Poison. Να τα bats τα βάλε πάνω στο Nice Wizard. Να κερδίσουμε κάποιο hit από το Giant ίσως. Ένα hit, δύο. Δύο hit. Εδώ θα βάλω ένα Nice Wizard. Και τώρα θα κάνω το Tornado. Με το slow από το τέτοιο, βάζω το Giant μπροστά, στέλνω πάλι Miner ενώ τανκάρει ο τέτοιος, ο φίλος μας, ο Giant, τανκάρει για το Miner και θέλουμε να κερδίσουμε κάποιο hit τώρα. Θα κάνω και ένα επιθετικό lock, νομίζω έκανε ένα hit το Giant. Πάμε πάλι Mice Wizard, βάζω ένα Mega Minion πάνω στο Mortar, τσιπάρω με Miner, κάνω Tornado εδώ για όλα τα troops. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή, νομίζω. Τι γίνεται? Okay. Κόλλησε δυστυχώς. Δεν πειράζει. Ξεκινάει ένα Giant αμυντικό από πίσω. Βάζω έναν Ice Wizard. Κάνω ένα Tornado πίσω. Και στέλνω ένα Miner με ένα Poison και πιστεύω το πήραμε το Tower. Okay. Δεύτερη νίκη για το deck. Αυτή τη φορά ήταν λίγο πιο εισάξιο το game, γιατί ο φίλος μας απέναντι ήταν 12 level. Έτσι. Ήταν 12 level και είχε counter deck. Είδατε ότι παίζαμε συνέχεια cycle Miner και βάζαμε το Giant να τανκάρει για το Miner. Για να το βάλω και αυτό να τρέχει. Ωραία, πάμε ένα
τρίτο game. Για πάμε λίγο. Για πάμε. Αυτή η deck είναι γρήγορη με την έννοια ότι πρέπει να κάνει cycle miner. Για να δούμε λίγο. Λοιπόν, ξεκινάει ένα Ice Wizard πίσω. Κάνω ένα log εδώ. Okay. Πάλι ο φίλος μας είναι 12 level. Θα κάνω τον miner εκεί να τραβήξω τον executioner και θα κάνω και ένα poison. Πολύ ωραίο value, πάρα πολύ ωραίο value. Παίρνω και ice golem και executioner και το goblin hat. Πήγα να το χάσω λίγο. Έχει και goblin gang, αλλά πετάω το log. Θέλω να τα καθαρίσω όλα, έστω άλλο ένα, μια χαρά. Πήραμε και άλλο ένα goblin πίσω. Εδώ βάζει τον golem ο φίλος μας. Βάζει τον golem ο φίλος μας. Για πάμε λίγο άμυνα. Βάζω τα μπάτς εδώ, μπάς και κάψει κάποιο ζαπ. Θα στείλω ένα miner εκεί. Θα κάνω και ένα poison εδώ. Το tower λογικά το χάσαμε. Κάνω ένα log εκεί. Ναι. Το tower το έχουμε χάσει. Γιατί πήγαμε πάρα πολύ aggressive. Έβαλε το golem level 7 ο φίλος μας και μας διέλυσε. Αν είχα Ice Wizard το cycle, θα μπορούσαμε να το τραβήξουμε. Λοιπόν, βάζει Goblin Hat από την άλλη. Εμείς αναγκαστικά θα πρεσάρουμε από εδώ. Θα βάλω και το Mega Minion από πάνω. Θα σπλιτάρω και τα Bat στη μέση. Και ελπίζω... Έχει Tornado ο φίλος μας. Θυμάστε? Δεν θυμάμαι. Εγώ δεν θυμάμαι, είναι αλήθεια. Ελπίζω το Tower να το πάρουμε εκεί. Το πήραμε το Tower. Θα βάλω ένα αμυντικό Miner πίσω. Ένα Nice Wizard. Ένα Giant. Κάνω το Hog, το Log, ψέματα. Το Hog λέω. Βάζω ένα Poison εδώ και τα τραβάω όλα. Κάνω ένα Log μπροστά. Στακάρω κι άλλο έναν Ice Wizard. Βάζω το Mega Minion για το Goblin Hat. Έλα ρε φίλε. Goblin Hat, λέω, Goblin Gang. Βάζω τα μπάτς εκεί. Δεν πρόλαβα να τανκάρω για τον Ice Wizard μου. Δεν ήθελα να φάει damage πολύ. Βάζει Golem aggressive. Πετάω το log εγώ. Κάνω ένα επιθετικό poison εκεί, παίρνοντας value από το τέτοιο, από το Minion Horde. Για πάμε λίγο. Τραβάω το Mega Minion. Κάνω ένα Tornado. Ένα log. Και το tower λογικά το χάσαμε. Μόνο αν γίνει κάτι πάρα πολύ, δεν ξέρω. Ναι, φίλος μας πίεζε πάρα πολύ. Πάρα πολύ μας πίεσε ο φίλος μας. Δεν πήγε καλά αυτό το game. Νομίζω είμαστε 2 νίκες 1 ήττα. Εντάξει, δεν πάει καθόλου άσχημα. Βλέπετε ότι υπάρχει μια ροή στο ντεκάκι. Και εντάξει, αν το μάθουμε και λίγο καλύτερα το ντεκάκι, ίσως να τα παίρνουμε λίγο πιο εύκολα τα wins. Εδώ ξεκινάει φίλο με μια μπάντη πάρα πολύ γρήγορα. Δεν το πρόσεξαν καν, δηλαδή έκανε το dash. Πάρα πολύ κακό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ τώρα θα ξεκινήσω ένα Nice Wizard πίσω. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται. Βάζω ένα miner αμυντικό εκεί. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Εδώ ήθελα να βάλω το Giant από την άλλη, αλλά πάρα πολύ κακά plays γίνονται εδώ τώρα. Οπό, και ο φίλος μας έχει και Inferno. Σε αυτό το game θα δυσκολευτούμε σίγουρα. Σίγουρα θα δυσκολευτούμε σε αυτό το game. Θα πατήσω ένα log εκεί.
Ελπίζω να μην κάνει τον Dash πάλι εδώ. Το έκανε τον Dash Bandit. Την έχουμε βρει πάρα πολύ άσχημα. Την έχουμε βρει πάρα πολύ άσχημα. Για να δούμε. Για να δούμε, φίλοι μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω ένα nice wizard πίσω και θα πετάξω ένα minder αμυντικό. Και αυτή τη φορά θα τραβήξω το Royal Ghost στο κέντρο. Στο κέντρο. Οκ. Θα βάλουμε ένα Mega Minion αργά πίσω και ένα Giant να καουντεράρει. Το καλό είναι ότι δεν έχει το Lumberjack για να έρθει το μπαλόνι τάπα στο Tower. Θα βάλω έναν Miner εκεί να πάρει την Princess. Ένα, δύο hit. Μια χαρά πήρε την Princess και πιστεύω αυτό είναι το Tower. Το Mega Minion κλείδωσε στο Inferno. Πάρα πολύ καλά όλα. Και πήραμε το Tower. Εδώ θα κάνω ένα Nice Wizard και ένα Tornado. Πάμε ωραία. Θα βάλω ένα Giant μπροστά. Θα βάλω έναν Miner και θα κάνω και Poison. Κάνω και το Poison εκεί. Εδώ ένα Nice Wizard μπροστά. Οκ. Okay, ένα Mega Minion. Όπα, όπα, μη κολλάς φίλε μου, μη κολλάς φίλε μου. Εδώ μπορεί να το χάσουμε το Tower. Έλα μικρά bats. Τα μικρά bats δεν βοήθησαν. Εδώ κάνω έναν αμυντικό Miner. Όχι ρε φίλε. Χα, και μπορεί να το παίρναμε. Πρεσάρω εγώ εκεί με Giant Mega Minion. Ελπίζω να κερδίσουμε κάποια hits. Και τα bats λίγο κάτι. Εντάξει, το πήραμε το game. Κάνω ένα cycle Miner Poison. Και το... Το πήραμε. Το πήραμε ευτυχώς. Το πήραμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ γρήγορο ντεκάκι ο φίλος μας. Μας πετούσε στο bridge. Και Bandit και Lumberjack και μπαλόνι. Μας ζόριζε πάρα πολύ, αλλά είδα ότι μπορέσαμε να το πάρουμε το game. Λοιπόν, αυτό ήταν το ντεκάκι. Παίξαμε νομίζω 3 battles. Στο τελευταίο πήγαμε 2-1. 1-2 το χάσαμε με το Golem, ενώ προηγηθήκαμε. Εδώ με το Hawk. Και άλλο ένα battle με Giant, ο φίλος μας, αλλά πολύ χαμηλά τα levels. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για πάμε λίγο να ανοίξουμε τα τζεστάκια τώρα. Για πάμε λίγο. Αρχικά θα πάρουμε 5 Inferno Tower από εδώ, από το free. Για πάμε για το Crown Chest. 2 Gems, 2 Fireball, 28 Skeletons, 7 Rocket και 51 Archers. Τίποτα ιδιαίτερο αυτή τη φορά. Όχι όπως την προηγούμενη με το Lumberjack, Goblin Gang και Mega Minion. Τα χρειαζόμαστε. Τώρα ανοίξουμε το Magical ή το Clan War. Ας ανοίξουμε το Magical πρώτα. Για πάμε λίγο. Για να βγει κάποιο Legendary. Barbarians, Goblins, Zap, Ferno, High Spirit, Wizard και 4 Rage. Δεν ήταν καλό. Δεν ήταν καθόλου καλό. Τσεστάκι. Για πάμε και για το Clan Wars. Για πάμε. Silver League, όχι Silver Division. Για πάμε λίγο να δούμε. 2,5 χιλιάρικα. 64 Goblin Gang. Κάνον. Ice Spirit, 3 Musketeer, Zappies και 8 Cannon Card. Εντάξει, καθόλου άσχημα. Εντάξει, 8 Cannon Card δεν είναι κακό. Okay. Λοιπόν, αυτό ήτανε το βιντεάκι.
Επίσης εδώ στην Κλάν δεν ξέρω τι συμβαίνει τελευταία και αρχίζουν και βγαίνουν άτομα. Έχουμε 9 θέσεις στην Κλάν, όποιος θέλει να έρθει και να βοηθήσει, να βοηθήσει στην Κλάν με τα Clan Wars, να είναι δυνατός παίκτης, τον θέλουμε επιγόντως. Έχουν βγει 5-6 άτομα τώρα τελευταία, θέλουμε, έχουμε θέσεις, ελάτε αν είσαστε στα κατάλληλα τρόφις να πουσάρουμε σε gold. Λοιπόν, θέλουμε δυνατούς παίκτες. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Θα ξανανεβάσω, λογικά θα ανεβάζω 5η Κυριακή όσο μπορώ, θα τα ξαναπούμε. Και επίσης υποστηρίξτε και PUBG Stream, γιατί όχι, ωραίο παιχνιδάκι είναι. Πηγαίνω με και Μπομπ και παίζουμε λίγο. Μια χαρούλα είναι. Ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι προτιμάτε. Εδώ είμαστε πάντως, είπαμε. 5η και Κυριακή ανεβάζω τρέλα δεκάκια και θέλω σε comments να μου προτείνετε και εσείς τα δικά σας δεκάκια. Και ό,τι να γίνει θα γίνει. Λοιπόν, τα ξαλαλέμε, παιδές.